Χωρίς φάουλ σήμερα με διαιτητές, διαμαρτύρεται ο Κούνας και εδώ ένα εύκολο καλάθι από τον... Ξανά στον Γκίψον που αυτή πέρασε από τον Τουρέν για τρεις μέσα από τον... Θα σουτάρει αυτός και θα ευστοχίσει για τρεις. Φάουλ. Έξυπνα στον Μπίξ, η ασίστ, καλάθι και φάουλ. Παίζει ο Φλέμινγκ. Περνάει ο Μπίξ μέσα, κάνει ωραία κίνηση και σπάσιμο της τον ευνοιασμό για τον Αποέλ. Σηκώνεται, αστοχή, επιθετικό rebound και κάρφωμα από τον Φίλτς, ο οποίος... Θα βρει τον Σέρση, ο οποίος σηκώνεται και Κούνας βρίσκει τον διάδρομο, αφήνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Ο Κούνας θα δώσει ο Πιλαβά, ο Κούνας ξεμακάει στους για τρεις. Μέσα, 24, ριμπότο, να δούμε. Φλέμινγκ σηκώνεται και ευστοχή και σοφαρίζει. Να τα λίγη απουσία του Τάσιτς αυτό το στατιστικό. Ο Κούρ Γκίψον προσποιείται, τώρα θα σουτάρει για τρεις, από τη γωνία μέσα. Προσποιείται, σουτάρει για δύο, ευστοχή. Θα δώσει στον Φίλς, προσποιείται πολύ ωραία για κάνει έναν αν. Βλέπει τον Γκίψον, του περνάει την μπάλα, πολύ ωραία. Όσο γίνει το ριμπάλ, καθώς κανένας παίκτης της ΣΑΚ δεν πήγε να μαζέψει το ριμπάλ και ο Κούρ να βρίσκει το διάδρομο, αφήνει εκεί την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Έχει δυναμώσει πολύ την αμυνά του, ο Πιλαβάς θα κλέψει. Θα πετάξει στον Μουρ αυτό πιο μπροστά στον Φλέμινγκ, ο οποίο θα αφήσει την μπάλα. Ο Γκίψον στον Τουρέν, προσποιείται αυτό, σουτάρει με τη βοήθεια. Φλέμινγκ. Σηκώνεται για δύο και απαντάει. Χρυσόκα ήταν μόνο του, τελικά θα βγάλει έξω για τρει από τον Πέτροβιτς. Σουτάρει αυτό για τρει. Αντιπάλο με τον Κούνα να δίνει στον Μουρ, ο οποίο σουτάρει. Μίχρονο. Από τις δύο ομάδες, ο Σέρση, ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετή ώρα. Ο Μπίξ να κάνει επίδεση γρήγορα στον Μπαλάλα, ο οποίος προσποιείται, σηκώνεται για τρεις με τη λήξη του χρόνου. Να έχει χαμηλά στον Φίλτς. Φίλτς εδώ θα βάλει τη δύναμή του να εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Ο Μουρ έχει μπροστά του τον Τρισόκα, σηκώνεται και ευστοχή. Κούνας στον Φλέμινγκ, ο Τρισόκας βρέθηκε στο έδαφος, έτσι ο Φλέμινγκ είχε πλεονέκτημα. Κάνει τον drive, θα βγάλει στη γωνία, Ιρωνιμίδης για τρεις μέσα. Έχει δεχτεί 11. Τουρέν εδώ. Πέτροβιτς βρίσκει ωραία τον Σέρσε χαμηλά. Πολύ ωραία κίνηση του Σέρσε. Σέρσε σηκώνεται. Καλάθι και φάουλ. Τελεί κρατάει όμως τον έλεγχο της μπάλας. Μάλιστα αποφεύγει στον αντιπάλους του και ο Σέρσε έρχεται να κάνει το follow. Πεντάδα της ΑΕΚ το επιβεβαιώνει. Ο Φίλτς σηκώνεται. Θα το κάνει τώρα ο Παλάλας για τρεις. Μέσα. 1 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Γκάρι σηκώνεται για τρεις. Αρκετοί παίκτες της ΑΕΚ και σταματάει τον ευθυνιασμό. Τασκύρης, καλάθι και φάουλ. 14 δευτερόλεπτα η επίθεση του Αποέλ. Σηκώνεται και σουτάρει αμέσως. Βγάζει στον Παντελή από πολύ μακριά για τρεις μέσα. Με τον Τρισόκα. Ο Μπέικερ από τη γωνία σουτάρει για δύο και αστοχή. 70. Βγάζει τον Μπέικερ, ο οποίος έχει μείνει σχεδόν ξεμακάριστος εκεί. Ντουρέν. Ξεμαρκάρεται, απαντάει. 82 είναι. Να επανέλθει τουλάχιστον τον έχει βρει μέχρι τώρα. Για να δούμε Ντουρέν. Ο Ντουρέν θα... Σηκώνεται και ευστοχή. Ο Μουρ είναι εκπληκτικό σήμερα. Ο Μουρ εδώ ξεμακάρισε πάρα πολύ ωραία και βάζει τον Ντουρέν. Παίρνει τον διάδρομο, σηκώνεται. Θα βάλει τον καλάθι ο Ντουρέν, ο οποίο είπαμε ξανά έχει αποδεχτεί την ήττα τη. Εδώ ο Μουρ θα βάλει ακόμα. Γκίψον θα σουτάρει με τη λήξη του χρόνου άστοχα. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ.